16χρονοι τρύπωνε σε διαμερίσματα της πόλης των Σερών και συγκεκριμένα στην οδό Εφόρων. Σύμφωνα με τις αρχές, η νεαρή κοπέλα χτυπούσε τα θηροτηλέφωνα των πολυκατοικιών και αφού έβρισκε τρόπο να εισέλθει εντός, χρησιμοποιούσε την ταυτότητά της για να παραβιάσει τις πόρτες των διαμερισμάτων. Από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Σερών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της ανήλικης, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε αφαιρέσει το προηγούμενο διάστημα από δύο οικίες το χρηματικό ποσό των 2.100 ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα, ενώ αποπειράθηκε να εισέλθει σε άλλο ένα διαμέρισμα χωρίς να τα καταφέρει. Επίσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 40χρονου πατέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πώς ακούμε και με κλειδιά, λέει, κάνουν αντικλείδια με κερί και με αυτά και μπαίνουν μέσα. Γι' αυτό έβαλα και σίδερο εγώ, έβαλα και πόρτες, έχω και συναγερμό. Ούτε ξέρω τι έχω. Εγώ έβαλα σίδερα γύρω-γύρω στις πόρτες μου, σαν φυλακισμένη είμαι. Τι να κάνω. Ζω και στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι και από εδώ και εκεί έχουμε πιο πολλά. Πριν μερικές ημέρες... Φοβόμαστε βέβαια και σημαίνα κάποτε είχαν μπει. Με τον ίδιο τρόπο έτσι. Με άνοιξαν το σπίτι, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Ήμουν πάνω στη γειτόνισσα και όταν πήγα κάτω, το βρήκα το σπίτι άνω κάτω. Και τι έγινε, και με πήγαν και στη Θεσσαλονίκη για δικαστήριο που τους πιάσανε. Μετά έδωσαν αυτά που με πήραν. Δυστυχώς. Πρέπει να προσέχομαι δηλαδή. Για να σας πω, εμένα με χτυπάνε πολλές φορές τα κουδούνια και ανοίγω. Αλλά χωρίς να ξέρω ποιος είναι ή ποια είναι, ας πούμε. Ναι. Χρειάζεται προσοχή οπωσδήποτε. Δηλαδή εδώ συμβαίνουν στη γειτονιά μας αυτά. Υπάρχει πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ προπαντός για τον εαυτό μιλάω. Φοβάμαι πολύ. Μανταλώνουμε.